Μωυσή, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, και ξεκινάμε φυσικά με τις γαλλικές εκλογές. Πλησιάζει ο δεύτερος γύρος, την Κυριακή, και θα λέγαμε το κλειδί το κρατούν οι υποψήφοι που έχουν καταλάβει την τρίτη θέση, και εννοούμε το κλειδί ως προς το αν θα καταφέρει τελικά ο Εθνικός Συναγερμός να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα γαλλική εθνοσυνέλευση και να πάρει, θα λέγαμε, αυτόματα την εντολή σχηματισμού μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Καταρχήν να θυμίσουμε τα τελικά αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών της προηγούμενης Κυριακής. Ο Εθνικός Συναγερμός πρώτος με 33%, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο με δεύτερο με 28%, το κόμμα του Μακρόν, η Αναγέννηση, με 22% τρίτο κόμμα, και η παραδοσιακή δεξιά, οι Ρεπουμπλικάνοι, τέταρτο κόμμα με 6,6%. Τώρα, χρειάζεται ο Εθνικός Συναγερμός για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, χρειάζεται να έχει πλειοψηφία 289 εδρών στην 577 εδρών Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της Κυριακής, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων εκτιμούν ότι ο Εθνικός Συναγερμός πάει μεταξύ 250 και 300 εδρών, δηλαδή βγάζει, δεν βγάζει, θα λέγαμε, απόλυτη πλειοψηφία. Ήδη έχουν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, 160 υποψήφοι που ήταν στην τρίτη θέση έχουν αποσυρθεί από την κούρσα. Οι εκλογές θα γίνουν σε 300 περίπου περιφέρειες, και γενικά προσπαθούν τα κόμματα του λεγόμενου Δημοκρατικού Τόξου να βρουν μια κοινή, αν μπορώ να πω έτσι, γραμμή, προκειμένου οι υποψήφοι τους να αποσυρθούν, ώστε να ευνοηθεί ο υποψήφιος ενός από τα δημοκρατικά κόμματα έναντι του υποψηφίου της Le Pen, με στόχο να περιοριστούν οι έδρες του κόμματος και να μην υπάρξει αυτή η αυτοδυναμία. Πάντως, θα λέγαμε γενικώς ότι θα ξημερώσει από την επόμενη Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι θα ξημερώσει σκηνικό πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία. Μάλλον θα μπούμε σε μια περίοδο μακράς αστάθειας, διότι είτε ο Μακρόν θα πρέπει να συγκυβερνήσει με το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης υπό τον Εθνικό Συναγερμό, τον Ζορντάν Μπαρντελά, κάτι που και αυτό φαντάζει προβληματικό και δύσκολο, ή ακόμα πιο δύσκολο, που είναι και το πιθανότερο, αν δεν έχει αυτοδυναμία ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σχηματίσει κυβέρνηση με συνεργάτες, ούτως ή άλλως είναι προβληματική η εξέβρεση εταίρων για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης. Είτε ο Ζορντάν Μπαρντελά, κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου επισήμως είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί του. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο θεωρείται και αυτό υπερβολικά ακροαριστερό από μια μερίδα και κυρίως τους κεντρώους του Μακρόν, άρα δύσκολο, αν πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, να συνεργαστεί με την Αναγέννηση. Όλα αυτά, βέβαια, μένει να τα δούμε πώς εξελιχθούν μετά την ετοιμιγορία του γαλλικού λαού την Κυριακή. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ανέστειλε τη μεταρρύθμιση που αφορούσε τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας σε μια προσπάθεια να προσελκύσει φυσικά αριστερούς ψηφοφόρους προς τους υποψηφίους του Μακρόν. Και ο Εθνικός Συναγερμός, από την άλλη, κάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αποσύρει τους υποψήφιους του, προκειμένου, θεωρώντας ότι πιθανόν οι ψηφοφόροι να στραφούν προς τον Εθνικό Συναγερμό. Αξίζει να πούμε ότι ακόμα και αν τα κόμματα, τα τρία του Δημοκρατικού Τόξου, καλέσουν τους ψηφοφόρους φυσικά να μην ψηφίσουν υποψήφιους του Εθνικού Συναγερμού, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπακούσουν στην γραμμή τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, αυτή η προσπάθεια ενός δημοκρατικού μετώπου αποκλεισμού της ακροδεξιάς δεν είχε την ισχύ που είχε σε παλαιότερα χρόνια.